Ο Κώστας Βουτσάς, αυτός ο μεγάλος ηθοποιός, γεννήθηκε στην Αθήνα παραμονή πρωτοχρονιάς του 1931. Ως ηθοποιός άφησε το στίγμα του τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο. Ταύτισε το όνομά του με την κωμωδία. Που κουβαλάω μέσα μου αυτή τη χαρά, αυτή την αγωνιστικότητα. Νιώθω νικητής, νιώθω, κατάλαβες, δεν είναι ότι με πλακώνουν τα γεγονότα. Προσπαθώ και ξεφεύγω από τα γεγονότα και νιώθω νικητής και είμαι νικητής, δηλαδή. Αν και γεννημένος στην Αθήνα, μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη από προσφυγική οικογένεια και με καταγωγή από τους επιβάτες της Ανατολικής Θράκης. Το οικογενειακό του επίθετο ήταν Σαββόπουλος, αλλά το Βουτσάς επικράτησε από τον παππού του που έφτιαχνε βαρέλια. Τα βαρέλια τότε τα έλεγαν Βουτσιά. Ο πατέρας σας ήταν εργοδηγός. Εργοδηγός, ναι. Σκληρή δουλειά. Πολύ σκληρή δουλειά και κομμουνιστής. Ακόμα πιο σκληρό αυτό. Και για το ότι ήταν κομμουνιστής, εσείς υποφέρατε στη. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ υποφέραμε. Ξύλο πολύ. Τον δίνω μπροστά σε μένα τον πατέρα μου. Βγάζει το αίμα. Γινόταν σαν κουρουνός. Το Βουτσάς όμως φαίνεται πως δεν άρεσε και πολύ στον καλλιτεχνικό χώρο. Έτσι, όταν ξεκίνησε την καριέρα του, ένας από τους θειασάρχες που συνεργαζόταν του πρότεινε να το αλλάξει σε Βέσελης. Αλλά εκείνος αρνήθηκε. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Μακεδονικού Οδείου, από όπου αποφύτησε το 1953. Οι πρώτες του δουλειές ήταν παραστάσεις περιπλανόμενων θειάσων, τα λεγόμενα μπουλούκια. Μαμά! Γιάκωβος εδώ! Ακού, μαμά! Ήρθε εδώ η Λέλα και την έδιωξα! Την είπα όσα μου είπες, ναι! Αμα όμως, με είπε χαλβά! Και πολύ στεναχωρέθηκα! Μαμά, ακού, να με κάνεις σκεφτέδες! Μα πολύ σκεφτέδες, γιατί είμαι πολύ στεναχωρημένος! Να με κάνεις κομματάκι χαλαβάτρα που με το θύμισαν. Υπήρξε σύζυγος της ηθοποιού και χορεύτριας Έρικας Μπρόγερ, με την οποία απέκτησε μία κόρη, τη Σάντρα, το 1972. Ενώ έχει άλλες δύο κόρες από το δεύτερο γάμο του με τη Θεανό Παπασπύρου. Τη Θεοδώρα, που πάτησε στα χνάρια του και έγινε ηθοποιός κληρονομώντας το αστήρευτο ταλέντο του, και την Νικολέτα. Ο θετός γιος του από τον προηγούμενο γάμο της τρίτης γυναίκας του, Εύης Καραγιάννη, πρώην μοντέλου και ηθοποιού Άνθιμος Ανανιάδης, είναι επίσης ηθοποιός, μιας και είχε τον Κώστα Βουτσά ως πρότυπο. Το 2015 ο Κώστας Βουτσάς έκανε σχέση με την 39 χρόνια μικρότερη του ηθοποιό Αλίκη Κατσαβού, με την οποία παντρεύτηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 2016 και στις 23 Ιουλίου του ίδιου έτους απέκτησαν έναν υπέροχο γιο, το μικρό Φίβο, κάνοντας τον Κώστα μας να νιώσει για άλλη μία φορά έφηβος, μιας και ο ίδιος εξομολογήθηκε πως ο ερχομός του Φίβου τον έκανε να νιώσει 20 χρόνια νεότερος. Εμένα είναι η ευτυχία μεγάλη που βλέπω την Αλίκη αγκαλιά με το παιδί. Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη. Η ωραιότερη σου εικόνα είναι αυτή. Τη βοηθάτε, τη βοηθάτε ή την αφήνετε να τον αλλάξει. Πάει ο γιος της. Κώστα, έλα από εδώ, πάρτε αυτό και αν εκείνο. Κώστα, έλα από εδώ. Σηκηγώ να σηκωθώ, σηκωθώ από το γραφείο μου να πάω. Κώστα, φέρε μου το τηλέφωνο. Κώστα, κάνε εκείνο. Κώστα, μην μιλάς, μην αυτό. Έτσι, μην πάει ο της. Αλλά το χαίρομαι βέβαια αυτό, γιατί. Τι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Στην καριέρα το παριθμεί πάνω από 40 παραστάσεις. Από τις τελευταίες του δουλειές είναι το «Σμύρνη μου αγαπημένη» της Μιμής Δενίση το 2014, ενώ το 2018 πρωταγωνίστησε στην παράσταση «Χτυποκάρδια στο Θρανείο» με τον Λάκη Λαζόπουλο. Στον κινηματογράφο άφησε κυριολεκτικά το στίγμα του. Μετράει πάνω από 100 ταινίες, καθώς και βιντεοταινίες πολύ αργότερα. Τον λατρέψαμε μέσα από το ρόλο του ιδιαίτερου καρδιοκατακτητή, που ενώ δεν ανήκε στην τάξη των Τζεν Πρεμιέρ, κατάφερε να κάνει τις γυναίκες να τον ερωτεύονται, όπως άλλωστε και στην προσωπική του ζωή, όπου υπήρξε ένας ακαταμάχητος γόης με πιο δυνατό του όπλο, το μυαλό και το χιούμορ του. Μποϊν, το έκανε για να τελειώσει, αλλά... Του ήρθε αυτονού να πει το αυσίτ. Αυτοσχεδίαζε όσον αφορά τις εκφράσεις ή κάτι που θα βάζει δικό του. Όπως το Boeing, ας πούμε, εκείνο που κάνει, ήταν δικό του. Ο φίλος μου ο Λευτεράκης, ο άνθρωπος της Καρπαζιάς, Κατίνα Κέι, Teddy Boy Αγάπη μου, η θρηλυκή ταινία Νύχτα Γάμου, είναι μόνο μερικές από τις ταινίες όπου τον θαυμάσαμε και τον λατρέψαμε. Πριν λίγο καιρό, η πρώην σύζυγός του Έρικα Μπρόγερ έφυγε από τη ζωή και αυτό τον συντάραξε. Τον σόκαρε. Ήταν κάτι που του στήχησε πολύ. Στις 9 Φεβρουαρίου κοινοποιήθηκε πως ο γνωστός ηθοποιός εισήχθη ο ίδιος στο νοσοκομείο. Νοσηλεύθηκε με λίμωξη του αναπνευστικού, ενώ λέγεται πως έπαθε συγκοπή, με αποτέλεσμα η υγεία του να είχε κλονιστεί σημαντικά.
Τα αγαπημένα του πρόσωπα, τα παιδιά του και η γυναίκα του ήταν στο πλευρό του μέχρι και την τελευταία του στιγμή. Ο λατρεμένος μας Κώστας Βουτσάς μας άφησε για να κατοικήσει πλέον στη γειτονιά των Αγγέλων, γράφοντας το όνομά του στην αιωνιότητα. Καλό παράδεισο. Και να θυμάσαι από εκεί ψηλά να μας κάσει ένα χαμόγελο. Έτσι, για να γίνεται η ζωή μας πιο ωραία. Δεν ασχολούμαι το θάνατο. Δεν ασχολούμαι καθόλου. Αν είναι να έρθει, δεν έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Και με προσπερνάει τώρα. Δεν του έχω καμιά εκτίμηση, έχουμε τσακωθεί με το Χάρο και προχωράω άφοβα. Και δεν με ενδιαφέρει, γιατί εάν σκεφτείς, Τάσο μου, παιδιά, πόσα δισεκατομμύρια κόσμος πέθανε, τι θα πει. Ένας από τα δισεκατομμύρια, μια κόκκος ψηλή της άμμου είμαι κι εγώ. Δεν το σκέφτομαι ποτέ αυτό το πράγμα. Αρκεί να μην πεθάνω ταλαιπωρημένος. Να πεθάνω, παπ, παπ, και να τελειώσω. Θέλω πολλά,